Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Σταυρό του Κυρίου στη ζωή μας. Ποια είναι η θέση του στη ζωή της Εκκλησίας, τι έχει να πει σήμερα σε εμάς. Θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χαράλαμπο. Ο πατέρας Χαράλαμπος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό, αναλήψιος του κυρίου εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Χαράλαμπε, μεγάλη μας χαρά. Καλησπέρα και δική μου χαρά και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και μαζί μας ακούμε ο κύριος Νόντας Σκοπετέας, είναι συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός πολύ γνωστών εκπομπών. Κύριε Σκοπετέα, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Και η δική μου χαρά, κύριε Λίλη, κύριε καθηγητά, πατέρα Χαράλαμπε, την ευχή σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Και δική μου χαρά και τιμή. Πατέρα Χαράλαμπε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για το Σταυρό του Κυρίου. Να ρωτήσω λίγο εισαγωγικά για να δούμε η θέση ακριβώς του Σταυρού στη ζωή της Εκκλησίας. Ποια είναι και τι σημαίνει για μας. Ο Σταυρός, όπως γνωρίζουμε και ιστορικά, είναι ένα από τα αρχαιότερα θρησκευτικά σύμβολα. Αναφέρεται ότι οι πρώτοι οι οποίοι χρησιμοποίησαν το Σταυρό ως λαός ήταν οι Βαβυλώνοι και μετά τους Βαβυλωνίους το πήραν οι Ασσύριοι, οι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Έλληνες. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική ζωή ο Σταυρός ήρθε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου με το γνωστό όραμα όπως γνωρίζουμε και από τότε είναι, θα έλεγα έτσι, ένα από τα κεντρικότερα, ίσως το κεντρικότερο θρησκευτικό σύμβολο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το Σταυρό τον συναντάμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Ως προτύπωση μάλλον έχουμε του Σταυρού σε κάποια γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή βλέπουμε τον Ιακώβ ο οποίος σταυροειδώς ευλογεί τους υπηκόους του. Μετά ο Μωυσής χρησιμοποιεί το Σταυρό για να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα, μετατρέπει το νερό, το πικρό νερό στη Μερά σε γλυκό, νικάει τον Αμαλίκ με τη δύναμη του Σταυρού και όπως γνωρίζουμε στην έρημο υψώνει το χάλκινο Σταυρό για να τον βλέπουν οι συμπατριώτες του και να γλιτώσουν από τα δεινά που είχαν να περάσουν μες στην έρημο. Επίσης και στον ένα άλλο σημείο στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιησούς του Ναβί, ξέρουμε ότι με τη δύναμη του Σταυρού σταμάτησε τον ήλιο για να νικήσει τότε τους διώχτες των συμπατριωτών του. Ναι. Αυτά ως προς την Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια, στην Καινή Διαθήκη και μετά στη ζωή της Εκκλησίας, ο Σταυρός, θα έλεγα, είναι το κεντρικό σημείο στο οποίο αποβλέπει και βλέπει καθημερινά η Εκκλησία και ο κάθε πιστός και οι κάθε πιστοί που προσπαθούν να ζήσουν μια πνευματική ζωή. Στην ζωή της Εκκλησίας ο Σταυρός δεν είναι μόνο ένα απλό θρησκευτικό σύμβολο. Είναι ένα σύμβολο που μας δείχνει καταρχήν τη θυσία του Θεανθρώπου, αλλά και ένα σύμβολο που μας δείχνει την αγάπη, τη συγχώρηση και γενικότερα την ένωση, όπως λένε οι θρησκευτικοί συγγραφείς σήμερα, ορατών και αοράτων, δηλαδή το σύνολο της Εκκλησίας μας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της Μεγάλης Θαρακοστής η Εκκλησία μας παρουσιάζει το Σταυρό. Έχουμε βέβαια πολλές γιορτές του Σταυρού όλο το χρόνο, το εκκλησιαστικό έτος. Ίσως οι πιο γνωστές είναι η ύψος του Τιμίου Σταυρού στις 14 του Σεπτέμβρη, η σημερινή γιορτή της Σταυροπροσκύνησης και είναι και στην 1η Αυγούστου η λεγόμενη πρόοδος του Τιμίου Σταυρού. Στην γιορτή του Σταυρού, της ψώσεως του Σταυρού στις 14 Σεπτέμβρη γνωρίζουμε όλοι ότι έγινε όταν ο Ηράκλειος ως αυτοκράτορας τότε της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας πήγε από τους Πέρσες, πήρε το Σταυρό που τον είχαν πάρει βία και τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε ύψος του Τιμίου Σταυρού. Στην πρόοδο που γιορτάζουμε την 1η Αυγούστου, την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού, γνωρίζουμε ότι τότε
οι χριστιανοί της πόλης από την 1η Αυγούστου έπαιρναν το Σταυρό, τον περιέφεραν σε όλη την πόλη ώστε να εξαντλήσουν το 15ήμερο του 15 Αυγούστου για να προστατεύσει ο Τίμιος Σταυρός την πόλη από τις επιδημίες και όλες τις αρρώσκες που είχαν. Η σημερινή γιορτή, η Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης, γνωρίζουμε ότι είναι μια γιορτή η οποία ξεκίνησε πολύ νωρίς. Παλιά γιορταζόταν την πρώτη Κυριακή μετά την 6η Μαρτίου. Μάλιστα. Σήμερα η Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης γιορτάζεται 28 μέρες πάντε πριν το Πάσχα. Είναι κινητή δεσποτική εορτή. Και σήμερα σε όλους τους ναούς, μετά την δοξολογία και πριν αρχίσει η λειτουργία, πριν να πει δηλαδή ο ιερέας το ευλογημένη βασιλεία, γίνεται η λεγόμενη περιφορά του Τιμίου Σταυρού. Ο Σταυρός εναποθετείται πάνω σε ένα δίσκο με άνθη και μετά από την περιφορά τοποθετείται στη μέση του ναού, όπου οι χριστιανοί μας έρχονται, τον ασπάζονται και παίρνουν, όπως λέμε, και την λεγόμενη ροδαρά, όπως έχει επικρατήσει στην καθημερινή γλώσσα, επιτρέψτε μου να πω αυτή τη φράση, αυτή τη λέξη, και για να πάρουν ευλογία στο σπίτι τους. Η τοποθέτηση της γιορτής αυτής στο μέσο της Σαρακοστής έχει, θα έλεγα, δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι για να μας δώσει θάρρος, να μας δώσει χαρά, να μας δώσει ελπίδα και δύναμη να διαβούμε και το υπόλοιπο της Σαρακοστής, γιατί αυτή η Κυριακή λέγεται και αλλιώς μεσονιστήσιμη. Βρισκόμαστε στο δηλαδή μέσο, στο μέσο της νηστείας. Ναι. Να πάρουμε λοιπόν θάρρος και δύναμη να προχωρήσουμε και το υπόλοιπο της Σαρακοστής. Και ο δεύτερος λόγος, θα έλεγα, σημαντικός είναι ότι όπως όταν ένας αυτοκράτορας, ένας βασιλιάς, ένας άρχοντας τέλος πάντων πηγαίνει κάπου, προηγούνται, όπως λέμε, τα λεγόμενα σκύπτρα, οι σημαίες και τα λοιπά. Έτσι και η Εκκλησία μας σήμερα, πριν την Ανάσταση, έρχεται να μας παρουσιάσει το Σταυρό και να μας πει ότι μετά από λίγο θα έρθει ο νικητής του θανάτου, ο Χριστός μας. Τα περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη που αναφέρατε, υπήρχε προτύπωση, δηλαδή ήδη το είπαν ότι θα... Ναι, εκεί είχαμε την προτύπωση του Σταυρού μέσα από αυτά τα γεγονότα. Γιατί είπατε κάποια πολύ ωραία γεγονότα και με το Χάλκινο. Έχουμε και άλλα γεγονότα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη που προτυπώνουν το Σταυρό. Βέβαια, για μας η κύρια σημασία του Σταυρού είναι στα χρόνια όπου της Καινής Διαθήκης και το σημερινό χρόνο που ζούμε ως Χριστιανική Εκκλησία. Και πολλοί μαθητές του Κυρίου σταυρώθηκαν ή πέθανε με σταυρικό θάνατο. Ας πούμε ο Άγιος Ανδρέας. Είναι... Ο Άγιος Ανδρέας, ο Άγιος Ιάκωβος. Αυτό γιατί συνέβη, ήταν διαδεδομένο τότε. Γιατί τόσο... Κοιτάξτε, η σταύρωση ήταν το χειρότερο, θα έλεγα έτσι, βασανιστήριο και η χειρότερη ποινή, η αυστηρότερη ποινή μάλλον, θα έλεγα, της εποχής εκείνης, των χρόνων. Ναι. Μάλιστα όποιος είχε καταδικαστεί με σταυρική ποινή, τον έλεγαν επικατάρατο. Α, μάλιστα. Και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Βέβαια, η κεντρικότερη, να το πω έτσι, σταυρική θυσία είναι η θυσία του Χριστού μας, ο οποίος το μετέτρεψε το όπλο αυτό της θανατικής ποινής σε όπλο αγάπης, συγχώρεσης και ευλογίας για όλους εμάς. Μάλιστα, οπότε οι Ρωμαίοι το είχαν ως ένα τρόπο θανατώσεως και πολύ ατιμωτικό. Πάρα πολύ ατιμωτικό και μάλιστα οι Ρωμαίοι το εφάρμοζαν περισσότερο στους αλλοεθνείς. Α, μάλιστα. Στους δικούς τους, στους Ρωμαίους υπηκόους δεν τον πολύ χρησιμοποιούσαν. Γι' αυτό και πολλοί εκ των μαθητών του Χριστού ή αρκετοί Ιουδαίοι οι οποίοι ασπάσαν τον χριστιανισμό στα πρώτα χριστιανικά χρόνια και τους είχαν για να τους τιμωρήσουν, ζητούσαν να πάνε να δικαστούν στη Ρώμη, ώστε ως Ρωμαίοι πλέον υπήκοοι να αποφύγουν τουλάχιστον τη θανατική καταδίκη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω για τους τηλεθεατές, συζητούμε για το Σταυρό του Κυρίου, σταυροπροσκύνηση, τη σημασία του Σταυρού στη ζωή μας. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, αναφορά, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160-161. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή. Κύριε Σκοπετέα, ακούσαμε πολλές πληροφορίες από τον πατέρα Χαράλαμπο. Αν θέλατε κάτι να προσθέσετε ή να πείτε με πολύ χαρά, και είχα την απορία γιατί οι Ρωμαίοι με αυτόν τον τρόπο τιμωρούσαν. Ναι, ήταν ιδιαίτερος ατιμωτικός αυτός
ο θάνατος τότε και αγιάστηκε με ο μέχρι πρότινος ατιμωτικός σταυρός από τότε που ο Κύριος μας άπλωσε πάνω του τα άχραντα μέλη του. Δράτωμαι από αυτά τα πολύ εύστοχα που είπε ο πατήρ Χαράλαμπος προηγουμένως, από μια λέξη που ανέφερε, τη λέξη όπλο. Όπλο. Είπε λοιπόν ότι πολύ όμορφα ότι ο Σταυρός αποτελεί ένα όπλο για όλους εμάς. Τίμιος και ζωοποιός ο Σταυρός, και επιτρέψτε μου κύριε Λίλη να πω ότι στην άδουσα θεολογία, αυτή που έλεγε ο κύριε Αλέξανδρος ο Παπαδιαμάντης, ότι είναι η θεολογία της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας, τα τροπάρια να το πούμε έτσι για να το κατανοήσουμε περισσότερο, αυτά που ψέλνουμε στις εκκλησίες μας, δεν υπάρχει ούτε μια στιγμή που να μην μνημονεύεται εξαιρέτως ο τίμιος και ζωοποιός Σταυρός του Χριστού μας. Κατέλησε στο Σταυρό σου το θάνατο, είπαμε σήμερα στο Αναστάσιμο Πολιτίκιο του Βαρέως Ήχου. Την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε «Ο Σταυρός σου, Κύριε, ζωή και Ανάστασης, υπάρχει το λαό σου». Την επόμενη εβδομάδα θα πούμε «Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου, το Σταυρόν ημίν δέδοκας, φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη». Να λοιπόν αυτό που λέγαμε πριν για το ότι ο Σταυρός αποτελεί ένα όπλο με ισχυρή, ακαταγόνιστη δύναμη, την οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος, όπως λένε και οι πατέρες, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, πολύ εύστοχα, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, είναι ο μεγαλύτερος θεολόγος, δογματολόγος και έχει εδραία πίστη. Τα έχει όλα. Λέει Άγιος ο Θεός, λέει Άγιος Ισχυρός, λέει Άγιος Αθάνατος. Δεν λέει το ελέησον ημάς. Δεν το λέει ποτέ. Δεν λέει το ελέησον. Τη δύναμη λοιπόν του Σταυρού τη γνωρίζει απόλυτα, άψογα. Και εμείς λέμε, ισχυριζόμαστε ότι γνωρίζουμε τη δύναμη. Λέμε συνεχώς στην παράκληση προς τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, ξεκινάει κάθε τροπάριο με το εφήμνιο «Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δύναμή σου». Σώσε μας με τη δύναμή σου δηλαδή. Τον προσκυνούμε λοιπόν τον Σταυρό, τον κατασπαζόμαστε, τον έχουμε στο προσκυνητάρι μας, τον φοράμε πολλές φορές κατάσαρκα. Ναι. Αλλά μήπως όλα αυτά, Πάτερ Χαράλαμπε, κύριε καθηγητά, τα κάνουμε χωρίς κάτι που όλα τα παραπάνω τα καθιστά μάταια. Και θα πω πιο συγκεκριμένα, πιστεύουμε πως πάνω στο Σταυρό είναι κρεμάμενος ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Και αν το πιστεύουμε αυτό, έπειτα περνάμε στη βίωση της μυστηριακής ορθόδοξης πίστης μας. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός μας, όταν ήταν και λογχίστηκε, έτρεξαν από την ακύρατη πλευρά του δύο κρουνοί. Ο ένας είχε νερό και ο άλλος είχε αίμα. Αίμα και είδωρ λοιπόν. Τα σωστικά μυστήρια της πίστης μας. Το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Εμείς λοιπόν που λέμε ότι πιστεύουμε στη δύναμη του Ζωοποιού Σταυρού, αυτά τα σωστικά μυστήρια τα βιώνουμε, και ιδίως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εάν δεν το βιώνουμε, πολύ φοβάμαι ότι αυτή η δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού είναι απενεργοποιημένη από εμάς τους ίδιους. Και έπειτα απλά ο Σταυρός αποτελεί ένα υλικό και μόνο αντικείμενο και τίποτα παραπάνω. Για να έχει τη δύναμη αυτή και για να αποτελεί όπλο ακαταμάχητο κατά του διαβόλου, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος από εμάς τους ίδιους. Πώς, όπως είπαμε προηγουμένως, δια των σωστικών μυστηρίων και δι των μυστηρίων της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας. Αλλιώς δεν θα πρόκειται για το Σταυρό του Χριστού, όπως πολύ εύστοχα λέει ένας πατέρας, ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, αλλά για το Σταυρό του εξεγονίμων ληστού. Μάλιστα. Και τον είπατε όπλο. Όπλο γιατί είναι όπλο. Στα
τα προβλήματα που έχουμε μπορεί να μας βοηθήσει αυτό. Αυτό εκεί είναι όπλο. Δηλαδή, να μην απογοητευόμαστε. Θέλετε να πείτε ότι κάθε φορά υπάρχει αυτό το όπλο, μάλιστα. Γιατί είναι σημαντική η λέξη. Περιζωσάμενοι τα όπλα του φωτός, μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος να ενδυθούμε τα όπλα στον αόρατο πόλεμο, τον οποίο όλοι, στον οποίο όλοι βρισκόμαστε, ναι, σε όλη μας τη ζωή, την πνευματική μας ζωή. Αυτό είναι το πιο ακατανίκητο πνευματικό όπλο στον πόλεμό μας για την σωτηρία της ψυχής μας. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, αν θέλετε να πείτε κάτι, Πατέρα, με πολύ χαρά. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω. Να πείτε και. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτά που είπε πολύ εύστοχα ο κύριος Σκουπετέας, ότι πραγματικά ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι Εκκλησία και Σταυρός ταυτίζονται. Ναι. Και είναι το Α και το Ω στην ζωή της Εκκλησίας, είναι ο Σταυρός. Δηλαδή και η αρχή και το τέλος της Εκκλησίας και της εκκλησιαστικής ζωής, γενικότερα της πνευματικής ζωής, είναι ο Σταυρός. Γι' αυτό και ό,τι γίνεται στην Εκκλησία ξεκινάει με το Σταυρό. Α, βέβαια. Και η ατομική ακόμη προσευχή. Και το Σταυρό μας που κάνουμε. Βεβαίως ξεκινάμε πάντα με το Σταυρό. Το ότι η Θεία Ευχαριστία, που πολύ εύστοχα είπε ο κύριος Σκοπετέας, ότι πραγματικά αυτό είναι το αίμα και το σώμα του Χριστού μας. Εάν δεν το πάρουμε μέσα μας αυτό, βεβαίως δεν βιώνουμε τη δύναμη του Σταυρού. Και πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις χρησιμοποιεί πρώτα αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Σκοπετέας, ότι είναι όπλο ο Τίμιος Σταυρός και όπλο το οποίο, ενώ στην αρχή ήταν όπλο θανατικής ποινής, θανατικής καταδίκης, γίνεται ύστερα όπλο αγάπης και συγχώρεσης και επιστρέφει, θα έλεγα, σε αυτούς οι οποίοι μάχονται το Σταυρό. Α, δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής στους τηλεθεατάς μας ότι αυτό που προηγουμένως αυτοί οι οποίοι δίωκαν τους χριστιανούς και προσπαθούσαν να τους απειλήσουν στην πνευματική του ζωή την οποία έκαναν, επιστρέφει και γίνεται όπλο ύστερα κατά αυτών οι οποίοι θέλησαν να το χρησιμοποιήσουν. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτοί οι οποίοι είτε δεν τιμούν τον Τίμιο Σταυρό, όπως είναι οι Προτεστάντες, ή οι Ιαχωβάδες οι οποίοι, να το πω έτσι, ηρωνεύονται τη δύναμη του Σταυρού, ή οι σατανιστές οι οποίοι τον γυρίζουν ανάποδα για να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν, τελικά ο Σταυρός επιστρέφει με τη δύναμή τους, με τη δύναμή του εναντίον τους. Γιατί θα πω και κάτι που ίσως πολλοί δεν το αντιλαμβανόμαστε, ότι αυτό που σώζει τελικά όλους μας δεν είναι ο δικός μας Σταυρός. Είναι ο Σταυρός του Κυρίου, είναι ο Σταυρός του Θεανθρώπου, ο οποίος θυσιάστηκε, έχισε το αίμα του πάνω σε αυτό το ξύλο, που ξύλο ήταν μέχρι ο Χριστός, ναι, και ετοιμωτικό, να σταυρωθεί επάνω, και σήμερα είναι το τίμιο ξύλο που έχουμε εμείς στη ζωή μας, στην πνευματική. Έχουν μείνει κάποιες εκφράσεις στην καθημερινή μας ζωή που λέμε «ανεβαίνει το Γολγοθά του, σηκώνει το σταυρό του», ή αν κάποιος αν τον βοηθήσει, αγκάρεψαν τον Σίμωνα, τον Κυριναίο. Είμαστε όμως μια πολύ μακρινή εποχή από τότε. Τα προβλήματα τα σημερινά δεν είναι διαφορετικά από τα τότε. Θα διαφωνήσω. Τα προβλήματα πάντοτε είναι τα ίδια είναι. Ίσως λιγάκι εντονότερα, ίσως λιγότερο. Ναι. Ο Χριστός μας σήκωσε τον Τίμιο Σταυρό, όπως έκαναν όλη την εποχή εκείνη όλοι οι κατάδικοι. Σήκωναν τον Σταυρό τους, ναι, μάλιστα τους πήγαιναν στην πόλη που τους είχαν καταδικάσει, εμπροκειμένου όπως ήταν τα Ιεροσόλυμα για το Χριστό μας, τους έκδιναν. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είναι ημίγυμνος πάνω στο Σταυρό. Και αφού τους περιέφεραν στην πόλη για να τους διακομωδήσουν, μετά τους οδηγούσαν για να σταυρωθούν. Έτσι έκαναν και με τον Χριστό μας. Τον άφησαν ημίγυμνο πάνω στο Σταυρό, όπως ξέρουμε, ναι, ναι, διεμερίσαν το τα μάτια μου, όπως θα ακούσουμε μεθαύριο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και τον ανάγκασαν να σηκώσει το Σταυρό του, να το φέρει στο Γολγοθά. Ο Χριστός μας ως άνθρωπος πλέον, όχι ως Θεός, ως Θεάνθρωπος, αλλά στη στιγμή του σταυρικής θυσίας είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποφέρει πραγματικά, σηκώνει το Σταυρό του, δεν μπορεί να τον ανεβάσει μέχρι το Γολγοθά, ναι, και όπως, ναι, χαίρομαι, ναι, ο Κυριναίος τον βοήθησε. Αυτό έχει και μια συμβολική σημασία. Θα έλεγα ότι ποια είναι η συμβολική σημασία, ότι πρέπει να γνωρίζουμε, επειδή είπατε για προβλήματα και πολύ σωστά, όλοι μας έχουμε προβλήματα, ότι και ο Χριστός μας
να το πω έτσι, θυσιάστηκε, σταυρώθηκε για να μας δείξει και εμάς ότι και εμείς θα σταυρωθούμε. Και εφόσον ο Χριστός μας σήκωσε το σταυρό, θα το σηκώσουμε κι εμείς. Και ποτέ δεν είναι βαρύτερος ο Χριστός, ο σταυρός από αυτό που μπορούμε, των ανθρώπων, από το σταυρό του Χριστού. Ναι. Γιατί δεν είναι λίγο πράγμα ένας αθώος, ένα παλικάρι, έτσι να το πω σε απλοϊκή γλώσσα, 33 χρονών να σταυρωθεί άδικα, παράνομα, για να θυσιαστεί για μας όλους. Γι' αυτό, αν θέλετε, έχουμε και ένα παράδειγμα ως προς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Και αντιμετωπίζει. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να είναι ο ίδιος, μπορεί να είναι τα παιδιά του, μπορεί να είναι ο ευρύτερος κύκλος της κοινωνίας στην οποία ζει. Ή μπορεί να είναι και αυτή καθεαυτή ολόκληρη κοινωνία που να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Αυτό μας δείχνει τι. Ότι τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά πάντα υπάρχει, να το πω έτσι, η δύναμη για να μπορούμε αυτά τα προβλήματα να τα ξεπεράσουμε. Εφόσον ο Χριστός μας σήκωσε το σταυρό, θα το σηκώσουμε και εμείς το δικό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτήσω τον κύριο Σκοπετέα, να μας πείτε, κύριε Σκοπετέα, κάποια περιστατικά θαυμαστά που ξέρετε, είτε από προσωπική εμπειρία, είτε από μελέτη, από διαβάσματα που σχετίζονται άμεσα με το σταυρό. Να καταλάβουμε και πώς ενεργεί στη ζωή μας. Θα έλεγα ότι ο σταυρός που έχει δοθεί στον καθένα μας είναι ένα ιστείο, ένα κατάρτι. Όπως λέει πολύ όμορφα μέσα στο συναξάρι της Οσίας Συγκλητικής, τη γιορτάζουμε στις 5 του Ιανουαρίου, το σταυρόν αντί ιστείου τανίσαντες, αδεώς τον πλούν εκτελέσομεν. Δηλαδή, το σταυρό να το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα ιστείο και να τον τεντώσουμε, να τον εκτείνουμε, ώστε χωρίς φόβο και με θάρρος να πλεύσουμε αυτό το πέλαγο της ζωής, το πολυκύμαντο, που για τον καθένα μας είναι τόσο ξεχωριστό, αλλά ομοιάζει στο γεγονός ότι κάποια στιγμή ο καθένας μας θα κληθεί να σηκώσει ένα τέτοιο φορτίο, ένα τέτοιο σταυρό. Είναι πολλά, κύριε Λίλη, πάτερ Χαράλαμπε, τα παραδείγματα των ανθρώπων που έχουν βαφτίσει στην κολυνδήθρα της υπομονής τον πόνο τους και μας δίνουν κουράγιο και θάρρος όταν θα έρθει και η δική μας η σειρά, ναι, αν δεν έχει έρθει ακόμα, να πλεύσουμε κι εμείς σε αυτό το πέλαγο, έχοντας σαν βοήθεια στην πλεύση μας τον Τίμιο Σταυρό. Με τη χάρη του Θεού και εξαιτίας αυτής της ραδιοφωνικής εκπομπής, αλλά και των βιβλίων που έχει επιτρέψει ο Κύριος να έχουν γραφτεί από εμένα όλα αυτά τα χρόνια, έχουν προσεγγίσει εμένα άνθρωποι του πόνου, άνθρωποι της υπομονής, άνθρωποι που πολλές φορές έχουν καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλη. Α, από αρρώστια, αλλά από αναπηρία, ναι. Έτσι, αλλά έχουν πανελεύθερες τις ψυχές τους. Ναι. Και φτερακίζουν όλο ένα σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ρηγμένες τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας τους. Θα ήθελα να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως σε μια ψυχή που πλέον βρίσκεται στον ουρανό και πρεσβεύει για όλους μας. Και θα σας πω ένα περιστατικό, αν έχω λίγο χρόνο και δεν καταχρώμε της ευγενίας σας, το οποίο μου συνέβη προσωπικά πριν από αρκετά χρόνια όταν ήμουν στο Άγιο Όρος. Και οδεύαμε με τους συνοδοιπόρους μας, με τους συνοδοιπόρους μου προς το κελί του Αγίου Παϊσίου, στην Παναγούδα. Ναι. Λίγο πριν φτάσουμε λοιπόν εκεί, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν μια ψυχή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η οποία μας μετέφερε ένα αίτημα για προσευχή. Εκείνη την ώρα γεννούσε μια γυναίκα η οποία είχε πάρα πολλά προβλήματα στον τοκετό της. Της είχαν αναφέρει οι γιατροί ότι τα παιδιά που θα γεννούσε, γιατί ήταν δίδυμα μετά από λίγο καιρό,
θα γεννιόταν με πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή επέλεξε, πήρε μια γενναία απόφαση, ευλογημένη απόφαση, θεάρεστη απόφαση, να φέρει αυτά τα παιδιά στον κόσμο και γεννήθηκαν αυτά τα παιδιά με κάποιες χρωμοσωμικές ανομαλίες. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν πώς γεννήθηκαν αυτά τα παιδιά. Είχαν όμως και πάρα πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια του τοκετού, πάρα πολλές δυσκολίες. Ήταν ζήτημα ενός θαύματος να γίνει για να κρατηθούν στη ζωή. Εκείνη την ώρα όταν μου μεταφέρθη αυτό το αίτημα για προσευχή εκεί στα Θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας, ένα δίλημα σαν ρομφαία ήρθε και τρύπησε, κέντησε την ψυχή μου. Τώρα λέω να προσευχηθούμε γιατί. Για να ζήσουν αυτά τα παιδιά ή για να τα πάρει τώρα ο Κύριος αφού τα αεροβαπτίσουν σωσμένα και έτσι να ανακουφιστούν και οι γονείς τους και να μην περάσουν όλον αυτόν τον Γολγοθά που τους περίμενε. Αυτό το ερώτημα μου απαντήθηκε λίγο καιρό αργότερα όταν γνώρισα ένα μικρό άγγελο, ένα παιδί από τα μέρη της Κρήτης, από τον ευλογημένο Νότο, από το Ηράκλειο, το Σπύρο το Σαλούστρο. Ο Σπύρος γεννήθηκε με πάρα πολλές δυσκολίες και δεν γεύτηκε ποτέ του στη σύντομη ζωή του, γιατί έζησε μέχρι τα 7 του χρόνια περίπου, ούτε νεράκι. Ναι. Τρεφόταν από μια σωλήνα. Mm. Κάποια στιγμή ο Σπύρος όμως έγινε αφορμή χαράς, αφορμή δοξολογίας για τους γονείς του, την Ελένη και τον Βασίλη, για όλους τους δικούς του ανθρώπους. Έγινε αφορμή χαράς και δοξολογίας, γιατί αυτό το παιδί βίωσε όσο λίγοι το «ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών». Βίωσε λοιπόν αυτό το αράτο εκείνη την σύντομη πορεία της ζωής του. Και κάποια στιγμή ακούγοντας μια εκπομπή δική μου στο ραδιόφωνο εκεί από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, άκουγε μια εκπομπή που είχε τίτλο «Αχ, αυτά τα ποδαράκια». Mm. Γιατί ο Σπύρος μας δεν μπορούσε να περπατήσει. Mm. Πέραν όλων των άλλων πολλών προβλημάτων υγείας που είχε. Φώναξε λοιπόν να πω ότι αυτή η εκπομπή αναφερόταν σε ένα θαύμα του Αγίου Παϊσίου. Ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε όλοι αυτό το θαύμα, το περίφημο θαύμα που σήκωσε έναν παραλυτικό ο Άγιος Παΐσιος. Έκαναν μια βόλτα περπατώντας μαζί, εκείνος νόμιζε ότι θεραπεύτηκε και έπειτα τον πήγε και τον ξανακάθισε στο αναπηρικό του καροτσάκι λέγοντάς του ότι αυτά τα ποδαράκια, του τα χάιδευε κιόλας εκείνη την ώρα, αυτά τα ποδαράκια θα σε πάνε και εσένα και όλους όσους είναι δίπλα σου και σε διακονούν στον παράδεισο. Mm. Άκουγε λοιπόν ο Σπύρος αυτή την εκπομπή και φωνάζει στο διπλανό δωμάτιο τη θεία του και της λέει «Θεία, για μένα είναι αυτή η εκπομπή». Mm. Συνέλαβε λοιπόν πλήρως αυτό το παιδί το νόημα του σταυρού που σήκωνε στη ζωή του και όχι μόνο αυτό, κύριε Λίλη, προσευχόταν συνεχώς για τους άλλους. Ναι. Δεν έκανε προσευχή για τον ίδιο. Όταν άκουγε ότι κάποιος υπέφερε, έλεγε στον πατέρα του «Μπαμπά, να κάνουμε προσευχή». Και του έλεγε ο πατέρας του «Βρε Σπύρο μου, κάνε και για σένα». Και έλεγε «Πρώτη άλλη, μπαμπά μου». Mm. Και έπειτα εγώ. Μόλις είχαμε πάει λοιπόν τότε, τα συνδέω λίγο, ελπίζω να βγαίνει αυτός ο πλούτος της ψυχής αυτού του μικρού αγγέλου, ο οποίος κοιμήθηκε 7 χρονών έχοντας προορατικό χάρισμα, έχοντας λάβει από το Θεό τέτοια δωρήματα, προγνώρισε και την ημέρα της κοιμήσεώς του, σκεφτείτε. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι μόλις είχαμε πάει εκεί στην Παναγούδα και είχαμε συναντήσει τον πατέρα Ισαΐα, που είναι εκεί ένας από τους δύο γέροντες που μένουν στην Παναγούδα, μας είπε ότι ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι αυτά τα παιδιά
όλα αυτά τα παιδιά που βιώνουν το Σταυρό από μικρά, μόλις μπαίνουν στο Παράδεισο, τους λέει ο Κύριος, διαλέξτε εσείς τη θέση που θέλετε να λάβετε. Να είστε στον Παράδεισο. Και έτσι, και έτσι και εγώ τότε, μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο αυτή, Παράξενη Χριστιανή. Επειδή έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε λίγο τηλεφωνική και να επιστρέψουμε μετά για να μην κρατούμε στο τηλέφωνο. Είναι μαζί μας ο πατέρας Αντώνιος Μουτιουάμπα, είναι εφημέριος στην Ουγκάντα της Αφρικής, στο Μόντε της Ουγκάντα. Και τον έχουμε κοντά μας μέσω τηλεφώνου. Την ευχή σας, πατέρα Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ από την Κρήτη. Την ευχή του Κυρίου. Τι κάνετε, όμορφη Κρήτη, οποία μεγάλωσα δίπλα στο Σεβασμιώτατο το Ειρηναίο και είμαι με απόσπαση από τη Ιερά Μητροπόλεο Κισάμ και Σερίνου, με ευλογία του Σεβασμιώτατο Αμφιλόχαιο και βρίσκομαι στην Ουγκάντα με ευλογία του Σεβασμιώτατο Ιερώνυμος. Εσύ, χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήσατε και εδώ, αλλά ζείτε στην Ουγκάντα, είναι η πατρίδα σας. Μιλούμε για τα προβλήματα, το Σταυρό. Έχετε ζήσει και τους δύο λαούς και τους τόπους. Στην πατρίδα σας, όταν λέμε Σταυρός και προβλήματα, να μας πείτε καθημερινά κάτι που αντιμετωπίζουν οι συμπατριώτες σας και μέσω του Σταυρού το βλέπουν διαφορετικά. Πράγματι, η Ουγκάντα είναι μία από τις χώρες της Αφρικής, οποία είναι χριστιανική χώρα. Ναι. Μέσα σε χριστιανισμό είναι και ορθόδοξη εκκλησία, οποία αγωνίζεται εδώ και 100 χρόνια, από το 1919 μέχρι σήμερα. Και ο Σταυρό, αυτό που σηκώνει τη Ιεραποστολή, είναι μεγάλο. Γιατί η Ιεραποστολή, όπως το γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη και χωρίς η Ιεραποστολή δεν μπορεί να εξαπλώσει τον Χριστιανισμό. Και ο Χριστιανισμό μαζί με το Σταυρό, αυτά πάνε παράλληλα. Δεν μπορείς να πεις ότι θα κάνω Ιεραποστολή χωρίς να σηκώνεις το Σταυρό και χωρίς να κάνεις το Σταυρό σου να προχωρήσεις. Γιατί τα μέρη όπου βρίσκεσαι, όπου τα προβλήματα αντιμετωπίζεις καθημερινά, πάντα πρέπει να έχεις το Σταυρό στο χέρι, ειλικρινά. Και το γιορτή της μέρας μας δίνει δύναμη παραπάνω, αλλά κάθε μέρα παίρνουμε δύναμη για να μπορούμε να προχωρήσουμε για την Ιεραποστολή στην Ουγκάντα. Μάλιστα. Μάλιστα. Εσείς είστε ιερέας εκεί, έχετε εκκλησίασμα πείμνιο, πρόσωπο που βαπτίστηκαν. Οι άνθρωποι σας εκεί, τα μεγάλα προβλήματα της ζωής, το θάνατο, την απώλεια ενός παιδιού, ενός ανθρώπου, πώς τα αντιμετωπίζουν, πώς σηκώνουν το Σταυρό τους? Το Σταυρό το σηκώνουμε και βέβαια όταν βαπτίζουμε σε ανθρώπους, δεν τους δίνουμε το Σταυρό για να το έχουν στο λαιμό ή να τους μαθαίνουμε να κάνουν το Σταυρό τους να νομίζουν ότι είναι ένα σύμβολο που δείχνει ότι είναι μόνο ότι σου δείχνει ότι είσαι χριστιανός μόνο. Αλλά το έννοια του Σταυρού είναι και εσύ να σηκώνεις το Σταυρό των άλλων για να σώνεσαι εσύ ο ίδιος αλλά και τον άλλον. Δηλαδή χωρίς να όταν δεν σηκώνεις το Σταυρό στον άλλον, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αδερφότητα της χριστιανοσύνης. Εδώ κάνει ένα σημείο και λέω, ευχαριστούμε πάρα πολύ όποιος σηκώνει το Σταυρό της Ιεραποστολή, γιατί ο καθένας με το στέρημά του, με την προσευχή του, για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα δύσκολα μέρη, βέβαια όλοι σηκώνουμε το Σταυρό της Ιεραποστολή. Τι θέλω να πω απάνω απ' όλα, ότι δείχνοντας το Σταυρό σε αυτά τα μέρη, δίνουμε και αγάπη. Γιατί δεν μπορείς να φοράς το Σταυρό χωρίς αγάπη. Ναι. Όταν φοράς το Σταυρό και δεν έχεις αγάπη να πονάς τον άλλον, δεν έχεις καταλάβει τι σημαίνει Σταυρό και δεν έχεις καταλάβει για ποιο λόγο έχεις το Σταυρό ή γιατί το κάνεις το Σταυρό. Μάλιστα. Ναι. Το λέτε χαρακτηριστικά και αναφέρατε δύο φορές τη λέξη η Ιεραποστολή, που εκεί πέρα δίνει ακόμα και τα βασικά αγαθά που στερούνται οι άνθρωποι. Ναι. Και τα βασικά αγαθά δεν είναι μόνο το νερό, το φαγητό, αλλά και τη ψυχή.
Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ότι είναι μόνο για το νερό, εντάξει, είναι για το νερό, για το φαγητό κτλ. Αλλά φανταστείτε ένα διπλανό σου να μην έχει καταλάβει καθόλου για το χριστιανισμό. Να φύγει από τη ζωή, χωρίς να έχει αυτό το πολύτιμο δώρο. Σημαίνει ότι το έχεις μόνο σου. Ενώ το σταυρό δεν είναι απόκτημα για σένα μόνο ή για το. Είναι για όλο το κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να μοιραζόμαστε το πόνο για να σκώσουμε το σταυρό των άλλων. Το σταυρό, οι άνθρωποι, οι δικοί σας εκεί στο εκκλησίασμά σας, πώς το σηκώνουν, με χαρά, με γονγκισμό, με πρόβλημα, πώς τους βλέπετε όταν έρχεται ένα πρόβλημα? Πρώτα το σηκώνουν με χαρά, γιατί όπου υπάρχει αγάπη υπάρχει και χαρά. Ναι. Και μετά βλέπουμε τα άλλα προβλήματα. Δηλαδή, η χαρά του σταυρού είναι αυτό, η ένωση της αγάπη, και μετά μέσα στην αγάπη τότε λύνουμε τα προβλήματα του αλλού. Δηλαδή είναι ομόνια, πώς θα σας το πω, νομίζω. Είναι, μας δίνει την όθηση ότι όλοι έχουμε τα προβλήματα, ας τα συζητήσουμε για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι. Το είπατε πολύ χαρακτηριστικά και για το πρόβλημα. Έχετε ζήσει εδώ μια τόσο μακρινή περιοχή, αλλά υπάρχει η Ιεραποστολή και η χαρά που είπατε στο Σταυρό. Εμείς θέλαμε τη γνώμη σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα, έστω μάλιστα και μέσα από το τηλέφωνο, και ευχαριστούμε θερμά. Αυτή η χαρά που σας λέω, που γνωρίζαμε την Ορθοδοξία, και η χαρά που δίνεται για να ξαπλώσει την Ορθοδοξία, καλό όλους να έρθετε να το ζείτε λίγο στην Ουγγάντα. Βέβαια, να δείτε το σταυρό που σηκώνουμε όλοι μαζί οι άνθρωποι για να γίνουν χριστιανοί. Βέβαια, ευχαριστούμε πολύ, και η πρόσκλησή σας πολύ σημαντική. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε καλό πολύ. Πάσκα, καλό υπόλοιπο. Μάλιστα. Την ευχή. Ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Σκοπετέα, σας διακόψαμε πριν. Θα διαβάζετε το κείμενο. Αν θέλετε να συνεχίσετε, με πολύ χαρά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχή και του Πατρός εκεί στα ευλογημένα Αντωνίου, μέρη. Ναι, ναι, του Πατρός Αντωνίου. Αντωνίου. Έλεγα λοιπόν ότι σε ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο αυτή «Παράξενοι Χριστιανοί» και εκδίδεται από τον Ιεραποστολικό Σύνδεσμο Πρόμαχος Ορθοδοξίας, όλα τα έσοδα πηγαίνουν στην Ιεραποστολή, την πνευματική, κυρίως αυτή των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκου Μητέρα μας. Έγραψα ένα κείμενο με τη χάρη του Θεού λοιπόν αφιερωμένο στη μνήμη του Σπύρου, του Ανογιανού, καταγωγή του, είναι από τα Ανόγια εκεί. Λοιπόν, που έχει ένα δύστιχο μέσα που λέει «Μέσα στον παράδεισο όταν μπουν μόνες τους βρίσκουν θέση ψυχές αιώνιες διαλεκτές που έχουν στη γη πονέσει». Και μια μαντινάδα πιο κάτω «Σαν προσευχόσουνα στη γη τους άλλους είχε σένια». Τώρα στο φως που περπατά σε αυλή παραδεισένια, να μεσητεύσεις τον Χριστό που σε εισακούει τόσο, με τη δική σου υπομονή το εδώ να αποσώσω. Ναι. Αφιερωμένο στο Σπύρο, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Τριανδεύουσα Εκκλησία και πρεσβεύει για όλους μας, αλλά και σε όσους κουβαλάνε με υπομονή, καρτερία και χαρά, την χαρά την πονεμένη, όπως έλεγε τόσο εύστοχα ο ψυχογράφος της Ρωμιοσύνης, ο κ. Φώτης ο Κόντογλου, και τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς τους, αυτούς που παραστέκονται δίπλα και τους διακονούν, να το αφιερώσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν την άρση του Σταυρού στην πορεία της ζωής τους, αυτή την πρόσκαιρη, στην πορεία προς το αιώνιο φως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτήσω, πατέρα Χαράλαμπε, και για τον κύριο Σκοπετέα το ερώτημα, αλλά και για εσάς πρώτα. Τηλεθεατής τηλεφώνησε και ρωτάει να πούμε κάτι για την ιστορία του Τιμίου Ξύλου. Γνωρίζουμε κάποιες πληροφορίες, πώς έφτασε σε εμάς? Το Τίμιο Ξύλο βρέθηκε, όπως γνωρίζουμε ιστορικά, από την Αγία Ελένη, η οποία μετά που ο γιος της, ο Μέγας Κωνσταντίνος, έγινε αυτοκράτορας. Τέταρτος αιώνας δηλαδή, μετά το 315 τότε, συγκεκριμένα, βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα, όπου μεταξύ των άλλων πήγε για να προσκυνήσει τον τάφο του Χριστού, αλλά έβαλε σαν σκοπό της να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Εκεί συνεργαζόμενοι με κάποιον αρχαιολόγο και πολιτικό μηχανικό με το όνομα Ερμογέννης, αποφάσισαν
και έκαναν όλες τις ανασκαφές για να βρουν τον Δίμπιο Σταυρό. Βρήκαν πράγματι και τους τρεις σταυρούς που, όπως ξέρουμε, ο Χριστός μας συνεσταυρώθηκε μαζί με τους δυο ληστές. Αφού δεν ήξεραν ποιος πραγματικά είναι ο Σταυρός του Χριστού, ξέρουμε ότι με όραμα ο τότε Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, ο Μακάριος, είπε «Θα βρούμε ποιος είναι ο Τίμιος Σταυρός». Mm. Πράγματι, τότε υπήρχε εκεί, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, κατάλληλος μία νεκρή γυναίκα, κατάλληλος μία ημιθανής γυναίκα, και ακούμπησαν τους τρεις σταυρούς. Στους δύο δεν υπήρξε καμιά αντίδραση. Στο τρίτο σταυρό, ο οποίος ήταν του Χριστού, η γυναίκα αυτή επανέκτησε τις αισθήσεις της και έτσι βεβαιώθηκαν ότι ήταν το τίμιο ξύλο. Από τότε προσπάθησαν να τον διαφυλάξουν με ό,τι μέσο είχαν εκείνη την εποχή, τον τίμιο σταυρό. Γνωρίζουμε ότι τον πήραν, όπως σας είπα και στην αρχή, οι Πέρσες. Μετά ο Ηράκλειος τον επανέφερε και τον ύψωσε στην Κωνσταντινούπολη και από τότε διαμοιράστηκε και έχουμε σήμερα τίμιο ξύλο παντού. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια δεν είχαμε τόση μεγάλη, να το πω έτσι, διάδοση. Αναφέρεται ότι μέχρι και όταν ήρθαν οι σταυροφόροι, περίπου ο Τίμιος Σταυρός βρέθηκαν μάλλον, ιστορικά καταγεγραμμένο αυτό, 866 κομμάτια του τιμίου ξύλου. Είναι πολύ περισσότερο, γιατί οι σταυροφόροι πήραν αρκετά κομμάτια του τιμίου ξύλου για σαν ευλογία. Το μεγαλύτερο κομμάτι βρίσκεται στο μοναστήρι του Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος. Υπάρχει σήμερα εκεί, μπορεί να υπάρχει εκεί. Ναι. Και βεβαίως έχουν και πάρα πολλοί άλλοι ναοί, όπως και γεροντάδες, μικρά ψήγματα του τιμίου ξύλου για ευλογία και χαρά στην πνευματική του ζωή. Ναι, πολύ σημαντικό για να το ξέρουμε και πρακτικά την ιστορία αυτή. Είπατε για τον και ξέρουμε Ιράκλειο, ότι που έχει να κάνει με την υπερμάχο, το περιστατικό. Όταν έπεσε και η Αγία Ελένη, να το πω έτσι, βρήκε τους τρεις σταυρούς μαζί, όπως σας είπα, με τον τότε τον μηχανικό αυτό, τον αρχαιολόγο, τον Ερμογέννη, οδηγούμενοι από ένα φυτό, το βασιλικό, που και σήμερα τον χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε την περιφορά και την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Το σταυρό μας, όπως τον κάνουμε, γιατί καθιερώθηκε να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, τι σημαίνει? Ο σταυρός καταρχήν γίνεται, ενώνουμε τα τρία πρώτα δάχτυλα του δεξιού μεσαιριού, που σημαίνει την Αγία Τριάδα. Τα δύο άλλα που βλέπουν προς την παλάμη συμβολίζουν μάλλον τις δύο φύσεις του Χριστού. Την ανθρώπινη και τη θεϊκή. Ο Χριστός μας ήρθε θεάνθρωπος. Και κάνοντας το μέτωπο, σημαίνει ότι επικοινωνούμε με το λεγόμενο λογιστικό, την έδρα δηλαδή του μυαλού μας. Μετά στο μέσο του σώματος, που είναι το λεγόμενο επιθυμητικό, δηλαδή οι επιθυμίες μας που έχουμε, τους πλούς κτλ. Και δεξιά και αριστερά, ότι εναποθέτουμε όλη μας τη ζωή στο Χριστό ή κατάλλους ο Θεός να μας τοποθετήσει όταν θα γίνει η δεύτερη νίκη. Ναι. Γιατί η πρώτη νίκη κατά του θανάτου έγινε με την Ανάσταση του Χριστού. Ναι, ναι, ο οποίος, να το πω έτσι, η πρώτη αυτή νίκη προφήτευσε και την δεύτερη, προφητεύει τη δεύτερη Ανάσταση όλων μας, να μας τοποθετήσει στα δεξιά του και να αποφύγουμε την αριστερή πλευρά, που είναι η οδός της απώλειας. Και όπως και οι ληστές δεξιών και εξαριστερών. Αυτό σημαίνει από το μυαλό, το μυαλό, ακριβώς, το επιθυμητικό και τα δύο. Μάλιστα, και ωραία. Και να πω και κάτι τώρα εδώ, μια που μιλήσαμε για το τίμιο ξύλο και για τους τρεις σταυρούς, ότι ο ληστής στο Γολγοθά, να το πω έτσι, θεολόγησε, και αυτό πρέπει να το δούμε μπροστά μας και να το έχουμε κατά νου, και ομολόγησε και την αξία του Σταυρού, αλλά και την αξία της θυσίας του Χριστού, λέγοντας τι, μια απλή φράση: «Μνήστητι μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασίλεια σου». Είναι η ομολογία ενός ληστού, ο οποίος μετάνιωσε αυτά που έχει κάνει και αναγνωρίζει το Χριστό μας όχι σαν ένα απλό άνθρωπο, αλλά σαν βασιλιά από εκείνη την εποχή. Έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Να ρωτήσω τον κύριο Σκοπετέα, ρωτάει τηλεθεατής, κύριε Σκοπετέα, όταν έχουμε τη συνήθεια κάποιος, μια μητέρα, γιαγιά, σταυρώνει ένα μωράκι από μακριά, όταν το βλέπει το σχήμα του σταυρού. Αυτό είναι δόκιμο να το κάνουμε? Είναι σωστό?
Φυσικά, όπως είπαμε και πριν, όπλο είναι ο Σταυρός. Mm. Και είναι τόσο όμορφο και τόσο φανερώνει την αγνή πίστη, την άδολη πίστη όλων αυτών των ανθρώπων που σταυρώνουν όλη τη ζωή τους, όλη τη ζήση τους, όλη την καθημερινότητά τους, τους άλλους ανθρώπους, τον ίδιο τον εαυτό τους, αυτά που τρώμε, αυτά που πίνουμε, οτιδήποτε περιβάλλεται με το σχήμα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, παίρνει χάρη, αρκεί αυτός που σταυρώνει, όπως είπαμε και στο ξεκίνημά μας, να έχει ενεργοποιημένη αυτή τη δύναμη. Ναι. Διαφορετικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα απλό σχήμα. Μάλιστα. Επειδή πρέπει να κλείσουμε. Αν με επιτρέπετε, επειδή είναι αρκετά επίκαιρο στις μέρες μας το γεγονός του Σταυρού για πολλούς ανθρώπους και ειδικά με αφορμή αυτό το δυσάρεστο συμβάν που συνέβη στα Τέμπη, θα ήθελα να πω εν συντομία ότι ο Τίμιος Σταυρός, ο Σταυρός του καθενός μας, όπως και το σχέδιο της σωτηρίας του καθενός, όπως και η πίστη μας, είναι ένα μυστήριο. Δεν μπορούμε αυτό το μυστήριο να το διερευνήσουμε, να το αναλύσουμε, να το εκλογικεύσουμε. Πολλές φορές έχει μια πικρή γεύση. Άλλες φορές εκλαμβάνεται ως μια τιμωρητική διάσταση. Να θυμόμαστε πάντοτε, και με αυτό θέλω να καταλήξω, ότι ό,τι επιλέξει ο Κύριος, όποιο σταυρό μας δώσει για να πορευτούμε σε αυτή τη ζωή, πάντοτε θα είναι προς το συμφέρον της ψυχής μας. Να θυμηθούμε εκεί στην παράκληση της Παναγίας μας, εκεί που λέμε «ετείτε την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της ετήσεως». Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα λόγια και καλό είναι να μην μένουν μόνο στο επίπεδο των χιλέων, αλλά να κάνουμε ένα βήμα και προς τα μέρη της καρδιάς. Πάντοτε το συμφέρον της ψυχής μας είναι αυτό που προτάσει ο Κύριος στο σχέδιο σωτηρίας που έχει για τον καθένα το εξατομικευμένο. Είναι όμως ένα μυστήριο, και το μυστήριο του Σταυρού και το μυστήριο της σωτηρίας του καθενός μας. Είναι πολύ δύσκολο με τη λογική πολύ, όλα αυτά να τα ψηλαφίσουμε. Σκοπετέα, όντως, είναι με τη λογική όντως. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας από μακριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Χαράλαμπε, την ευχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν. Με υγεία και το υπόλοιπο της. Και ως ποιμένας να μας είπατε κάποια πράγματα. Και μια φράση μόνο. Ναι. Να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση χωρίς Σταυρό. Βέβαια, Ανάσταση χωρίς Σταυρό. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ. Τον πατέρα Αντώνη ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρε τηλέφωνο από την Αφρική, από την Ουγκάντα. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Greedy TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.